Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν το διήμερο 25 και 26 Νοεμβρίου διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι έδωσαν το παρόν στο συνέδριο «Η χειρουργική ογκολογία εκτός ορίων», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου. Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή γνώσεων, η ανάλυση των νέων δεδομένων της χειρουργικής ογκολογίας, καθώς και η επαναξιολόγηση και διεύρυνση των ορίων που θέτουν οι γραμμές των ενδείξεων προς όφελος των ασθενών με καρκίνο. Το εκτός ορίων σημαίνει ότι πολλές φορές, ακόμα και εκεί που φαίνεται ότι η μάχη έχει χαθεί, υπάρχουν μια σειρά από μελέτες που αναδεικνύουν ότι η συνισταμένη πολλών ειδικοτήτων μπορεί να δώσει αποτέλεσμα και σε εκείνες τις περιπτώσεις που όλα νομίζουμε ότι έχουν χαθεί. Οι νέες γνώσεις, οι νέες επιστημονικές εμπειρίες, τα νέα φάρμακα και η νέα τεχνολογία αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με καρκίνο. Παραμένει όμως ακόμη ένα ποσοστό ασθενών που έχει υποβληθεί ήδη στις καθιερωμένες θεραπείες τόσο από πλευράς της χειρουργικής όσο και της ογκολογίας και βρίσκεται στο σταυροδρόμι της επόμενης επιλογής. Η χειρουργική ογκολογία θα προσπαθήσει να περάσει τις κόκκινες γραμμές των καθιερωμένων κατευθυντήριων οδηγιών με στόχο την αύξηση του χρόνου επιβίωσης των ασθενών και την ανακούφισή τους από τα καρκινικά συμπτώματα. Έγιναν συζητήσεις που ανέδειξαν ότι η μάχη ενάντια στον καρκίνο προχωράει νικηφόρα και έχουμε στην φαρέτρα μας νέες στοχευτικές θεραπείες, νέες χειρουργικές επεμβάσεις, νέα τεχνολογία. Στόχος του Ιατρικού Διαβαλκανικού είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στη μάχη αντιμετώπισης του καρκίνου μέσα και από έξυπνες τεχνολογίες και ενισχυμένες διαγνωστικές και επεμβατικές ικανότητες που θα καθιστούν εφικτή την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού όσο περίπλοκη και αν είναι. Στο συνέδριο έγινε παρουσίαση μελετών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, καθώς και επεμβατικών τεχνικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων της χειρουργικής ογκολογίας, παθολογίας, ογκολογίας και ακτινοθεραπείας, ενώ συζητήθηκε και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων επιλογής ασθενών με καρκίνο που μετέχουν στις νέες θεραπείες. Οι νέες χειρουργικές επεμβάσεις είναι επεμβάσεις που, χάρη στη νέα τεχνολογία και στην εξειδίκευση εκπαίδευσης των χειρουργών, μπορούν να πηγαίνουν πιο ουσιαστικά, με μεγαλύτερη επιθετικότητα σε περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι έχουν καταρχάς χαρακτηριστεί χωρίς θεραπευτική προσέγγιση. Μάλιστα, ο Δ. Ιωάννης Πιλιώτης, χειρουργός ογκολόγος και διευθυντής της 4ης Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Ογκολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου και του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, τόνισε ότι σύντομα ο εφιάλτης που λέγεται καρκίνος δεν θα είναι παρά μία χρόνια νόσος που όμως δεν θα είναι θανατηφόρος για τους ανθρώπους. Ότι ο καρκίνος στα επόμενα 10 με 15 χρόνια θα είναι μια χρόνια νόσος, θα ζούμε με αυτόν, αλλά δεν θα πεθαίνουμε από αυτόν. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, συζητήθηκε η μάχη ενάντια στον καρκίνο του παγκρέατος, καθώς και η μάχη ενάντια στον καρκίνο της καρδιοϊσοφαγικής γωνίας και ανταλλάχθηκαν απόψεις και νέα δεδομένα τη στιγμή που στις εργασίες του διήμερου συνεδρίου συμμετείχαν χειρουργοί, χειρουργοί-ογκολόγοι, παθολογοανατόμοι, παθολόγοι-ογκολόγοι, γαστρεντερολόγοι και ακτινοθεραπευτές.